Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας. Μαζί μας έχουμε και το συνεργάτη της εκπομπής μας, κύριο Παπαδόπουλο. Καλώς όρισες, Αλέξανδρε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Ζακλή. Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, τα Μηνύματα Ορθοδοξίας. Προσπαθούμε και εμείς, σύν Θεό, να διαδώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Κηρύττουμε Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων, το καταδύναμεν με τις πενιχρές μας δυνατότητες, προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας να συμβάλλουμε στη διάδοση του Ευαγγελίου. Είμαστε λοιπόν στην πρόοδο της Αποκαλύψεως. Έχουμε κάνει, αγαπητοί Αλέξανδρε και φίλοι ακροατές και εν Χριστώ αδελφοί, έχουμε κάνει το πέμπτο κεφάλαιο. Αρχίζουμε από το πέμπτο κεφάλαιο, έχουμε κάνει τον 8ο στίχο, εκεί που λέει ότι πήρε το βιβλίο, το αρνείο το εσφαγμένο, που δεν είναι άλλος από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, ο οποίος εσφάγει δια την ανθρωπότητα, για όλους τους ανθρώπους. Και έπεσαν τότε και τον προσκύνησαν όλοι οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι κρατούσαν κιθάρα και φιάλες χρυσές, με θυμιάματα, οι οποίες είναι, λέει, οι προσευχές των Αγίων. Και τραγούδησαν ένα καινούριο τραγούδι, οδύν και νυν, λέγοντες, είναι άξιος να παραλάβει το βιβλίο και να ανοίξει τις φραγίδες αυτού, είσαι άξιος, διότι εσύ εσφάγεις και εξηγοράστης για μας και με το αίμα σου μας εξηλαίωσες μπροστά στο Θεό, μας εξηγόρασες όλους εμάς που είμαστε από κάθε φυλή, από κάθε γλώσσα, από κάθε λαό και από κάθε έθνος. Επομένως, αγαπητέ Αλέξανδρε, κύριε Παπαδόπουλε, έχουμε να κάνουμε το 11, τον 11 στίχο που είναι ο ύμνος των Αγγέλων. Μπορούμε να το διαβάσουμε λιγάκι. Βλέπουμε δηλαδή ο Ιωάννης να ανοίγεται μια τρίτη ενότητα, τροποδινά ένας τρίτος κύκλος έμπροστα των οφθαλμών του. Είναι ο κύκλος των Αγγέλων, των Χεραφείμ, των Σεραφείμ, των Αρχών, των Εξουσιών, των επουρανίων αγγελικών δυνάμεων, οι οποίοι είναι πάντοτε κύκλο γύρω από τον θρόνο του Θεού, όπως διαβάσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή και στον Ισαΐα και στα βιβλία του προφήτου Δανιήλ, και υμνούν τον Χριστόν τον Θεό και τον ευχαριστούν δια το πολυτρωτικό του έργων και οι αγγελικές και οι ουράνιες δυνάμεις. Λοιπόν, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και μαθητής του Κυρίου περιγράφει την σκηνή αυτή ως εξής. Θα διαβάσουμε το συγκεκριμένο πορείο. Ναι. Λοιπόν, Αποκάλυψης, 5ο κεφάλαιο, 11 στίχος έως 12. Και είδον και ήκουσα ως φωνήν αγγέλων πολλών κύκλο του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων. Και είναι ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, το οποίο θέλει να δείξει το πλήθος των αγγελικών δυνάμεων, το άπειρον. Λέγοντες φωνή μεγάλη, άξιον εσύ το αρνείον το εσφαγμένο, λαβήν την δύναμην και των πλούτων και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Θα τα πάρουμε όμως ένα-ένα και να τα αναλύσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, γιατί υμνούν με μεγάλη φωνή οι αρχάγγελοι και οι άγγελοι τον Κύριο Υιό μας Ιησού Χριστό. Διότι είναι η πρώτη φορά που και αυτοί θα δουν να αποκαλύπτουν το σχέδιο του Θεού μπροστά στα μάτια τους. Έτσι. Και αυτό το σχέδιο ήταν και κρυμμένο, δηλαδή ήταν καλυμμένο. Γι' αυτό η αποκάλυψη σημαίνει κάτι που ξεσκεπάζω, αγαπητοί φίλοι. Αποκαλύπτω σημαίνει ξεσκεπάζω, όπως τα αποκαλυπτήρια των διαφόρων αγαλμάτων που κάνουν. Επομένως, παίρνει δηλαδή το μυστήριο τώρα της Θείας αυτής Βουλής ο ίδιος ο Χριστός και το αναλύει μπροστά σε όλους για να κάνει μάρτυρες και κοινωνούς όλους τους, όλα τα όντα, όλη τη δημιουργία, δηλαδή τους επουράνιους αγγέλους, τους επίγειους και τους καταχθόνιους. Ακριβώς, δηλαδή βλέπουμε ότι αποκαλύπτεται το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού και στις επίγειες και στις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις. Μάλιστα. Καθώς λέγει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, είναι αγνωριστή νυν τες αρχές και τες εξουσίες, όπως γνωστόν, όπως έχουμε πει, αρχές και εξουσίες είναι οι ουράνιες αγγελικές δυνάμεις, το όλη κυριότητα της αρχές εξουσίες. Μάλιστα. Εν της υπουρανής, τα οποία είναι στην πλησίον της δόξης του Θεού στα υπουράνια, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Λοιπόν, δηλαδή βλέπουν οι άγγελοι δια του Ιησού Χριστού, δια του αρνίου, το οποίο παίρνει το εσφραγισμένο βιβλίο, το οποίο ουδείς ή δύνατον ανοίξει ημί μόνον
το αρνίον των εσφραγμένων, το οποίο είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και είναι το αρνίον των εσφραγμένων, διότι θυσιάστη και έχισε το πολύτιμό του αίμα για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, για τη σωτηρία μας, για τον πληγόν αυτού εμείς οι άθμεν. Λοιπόν, τρόπον δεινά δηλαδή, οι σχέσεις μεταξύ Θεού και ανθρώπου εξομαλύνθησαν. Έγινε δηλαδή η συνδιαλλαγή των αμαρτιών μας προς τον εσταυρωμένο και επήλθε η ειρήνη μεταξύ του Θεού και ημών των ανθρώπων. Γιατί ο άνθρωπος εξέπεσε και ήταν υπόδικος έως την ημέρα της απολυτρώσεως ενώπιον του Κυρίου. Διότι οι αμαρτίες μας μας εμπόδιζαν να προσέλθουμε εις τον θρόνο της χάριτος. Τώρα όμως, δια της θεατρικής θυσίας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, αποκαταστάθηκε αυτή η σχέση. Η πεπτοκία φύση του ανθρώπου ήρθε εις την προηγούμενη κατάσταση, δια της πίστεως και της αποδοχής της θεατρικής θυσίας του Χριστού, και έσχισε, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός το καθημόν χειρόγραφο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο είχαμε ένα εξώδικο, ένα εξώδικο το οποίο μας διώκει ποινικά. Ο Κύριος μας για τις θεατρικές θυσίες το έσκησε αυτό, το κατέστρεψε και δεν ισχύει πλέον. Ακριβώς. Συμφιλιώθη δηλαδή ο άνθρωπος με τον Θεό και έχουμε πλέον παρησία στο θρόνο της χάριτος. Μας κατέστησε δηλαδή ο Κύριος μας αξίους, εμάς τους αναξίους, τους ρυπαρούς, μας κατέστησε αξίους για τις θεατρικές του θυσίες. Της δόξης του Θεού. Να προσεύχουμε εις το θρόνο της δόξης του Θεού. Εδώ να κάνω μία μικρή παρατήρηση, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε και Χριστοαδελφοί, για το θέμα αυτό που μας μίλησε προηγουμένως ο κύριος Αλέξανδρος. Ο κύριος μας θεωρεί όχι πλέον δούλους, αλλά φίλους του, όπως λέει και στο Ευαγγέλιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, διότι λέει μας ανακοινώνει όσα ακούει από τον Πατέρα, μέσω και των Αποστόλων σε εμάς. Και είχαμε μια συζήτηση με κάποιους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς και κάποιος το έδωσε αυτό έτσι με τέτοιο τρόπο, καθαρό διαυγή, που το κατάλαβαν όλοι οι παριστάμενοι. Είπε το εξής, ότι εμείς, οτιδήποτε πολίτευμα και να υπάρχει εδώ στη γη, εμείς έχουμε το πολίτευμα της βασιλείας του ουρανού. Είμαστε δηλαδή πολίτες μιας βασιλείας, η οποία βασιλεία δεν έχει επίγειο βασιλέα, αλλά έχει βασιλέα τον ίδιο τον Χριστό. Η κεφαλή είναι ο ίδιος. Επομένως, εμείς είμαστε, ας το πούμε, πρίγκιπες, όσοι αξιωθούμε βέβαια αυτής της μεγάλης τιμής, είμαστε πρίγκιπες μιας βασιλείας. Είναι η μεγαλύτερη τιμή επιγής που μπορεί να γίνει. Είμαστε, όπως λέγει και ο Παύλος, είμαστε συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο που μας κάνει εντύπωση εδώ, είναι το γεγονός ότι με 7 τιμητικές φράσεις οι άγγελοι, με 7 τιμητικές φράσεις, δοξολογούν και υμνούν τη δόξα του Κυρίου, του Ιησού Χριστού, του αρνίου, δηλαδή του εσφαγμένου. Λένε ότι έχει τη δύναμη, τον πλούτο, τη σοφία, την ισχύ, την τιμή, τη δόξα και την ευλογία. Ακριβώς. Είναι 7 καθοριστικές, έτσι θα λέγαμε, τιμητικές φράσεις προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι και τα 7 πνεύματα που αναφέρονται στον προφήτη Ισαΐα, πνεύμα ισχύος, πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα σοφροσύνης, δόξης, ισχύος. Το 7, όπως είπα το κύριε Ζακλή, φανερώνει την πληρότητα. Και είναι άξιο εδώ να σημειωθεί εις πείσμα των αιρετικών ότι εδώ κηρύσσεται και η σοφεία του Ιησού Χριστού, διότι αυτές οι τιμητικές διακρίσεις μόνο στο Θεό ανήκουν. Η δύναμη, η σοφία, η πανσοφία, η ισχύ, η τιμή, το κράτος και όλα αυτά ανήκουν μόνο στο Θεό, σε κανένα άλλο πλάσμα. Επομένως, ο Κύριος είναι ισότιμος του Πατρός, ο Υιός. Και λίγο παρακάτω, θα μας το εξηγήσετε αυτό, οι άγγελοι αναγνωρίζουν τον Χριστό με τα 7 αυτά στοιχεία. Τον δοξολογούν οι άγγελοι των Χριστών, ναι, με τον ίδιο τρόπο που δοξολογείται και ο Θεός Πατέρας. Ναι. Μήπως διακηρύττουν οι άγγελοι την ισοθεία, όπως είπατε προηγουμένως. Ναι. Μήπως και τα 7 αυτά, οι 7 τίτλοι είναι τα 7 μάτια του αρνίου που λέει. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε έτσι κάπως να το... Βεβαίως, αλληγορικά, ναι, αλληγορικά, μπορούμε να το αναγάγουμε και...
και κάπως έτσι. Γιατί σε όλα αυτά περικλείται και όλα αυτά καταδεικνύουν τι? Καταδεικνύουν την απόλυτη λατρεία και προσκύνηση η οποία ανήκει μόνο στην τριαδική θεότητα. Ακριβώς. Η τριαδική θεότηση είναι αυτή η οποία προσκυνείται και λατρεύεται με τον απόλυτο βαθμό που της αρμόζει. Διότι κατέχει πάντο γνωσία, πάντο δυναμία και πανταχού παρουσία, ιδιότητες που τις κατέχει μόνο ο Θεός. Και βλέπουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δηλαδή καθρεφτίζονται, βλέπουμε, υπάρχουν αυτές, αποδίδονται αυτές οι ιδιότητες στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο σημαίνει πως είναι ισότιμος και ομοούσιος με τον Πατέρα. Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στον επόμενο στίχο, στο στίχο 13. Το πέμπτο κεφάλαιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο, ναι. Ο Ευαγγελιστής ακούει μια δοξολογία προς τον Πατέρα Θεόν, τον καθήμενο επί του θρόνου και του Άρνιου, και εις το Άρνιο. Δηλαδή βλέπουμε στον θρόνο που κάθεται ο Πατέρας Θεός, να κάθεται και το Άρνιο. Ο Πατήρ και ο Υιός. Είναι ομόθρονοι. Το οποίο είναι και αυτό ένα άλλο στοιχείο της ισότητας των προσώπων, ακριβώς. Λοιπόν. Διότι βλέπουμε και στον ουρανό μία κατάταξη, έτσι. Βεβαίως. Μία, θα τη λέγαμε, ιεράρχηση. Μία ιεραρχία. Έτσι. Λοιπόν, ακούει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μία χοροδία, την οποία αποτελούν όλες οι ουράνιες δυνάμεις. Όλο το σύμπαν, δηλαδή, ημνή, ουρανός και γη, διηγούνται τη δόξα σου, καθώς διαβάζουμε και στους ψαλμούς. Λοιπόν, να διαβάσουμε τώρα το στίχο 13. Και πάει κτίσμα ο έναν του ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και επί της θαλάσσης εστί. Και τα εναυτής πάντα ήκουσαν λέγοντας το καθημένο επί του θρόνου και του αρνίου η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Εδώ βλέπουμε, κύριε Τζακλή, και οι κτίσεις. Και συμπάσα κτίσει, άπασε όλοι οι κτίσεις. Και τα επί γης, τα εν ουρανής και τα εν της καταφωνής. Μάλιστα, μάλιστα. Τα υποκάτω της γης. Συγκλονίστηκε δηλαδή όλο το σύμπαν. Ακριβώς. Με την εμφάνιση του Ιησού Χριστού στο θρόνο. Βλέπουμε αυτό είναι ένας πραγματικός κεραυνός κατά των ψευδομαρτύρων ερετικών, ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, πως διατρανώνεται και διακηρύτεται η ισοθεία και η ισότητα των δύο προσώπων, του Πατρός και του Υιού. Και πάν κτίσμα, λοιπόν, τον υπακούν όλα τα κτίσματα. Η δοξολογία είναι κοινή, από κοινού δηλαδή όλο το σύμπαν, όλα τα στη γη και υποκάτωθεν της γης και στον ουρανό δοξολογούν και υμνούν την τριαδική θεότητα. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, απευθύνονται και στα δύο πρόσωπα, και στον Θεό Πατέρα και στον Λυτρωτή και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Αυτό το κέλο συνδετικό που έχουμε και στο πιστεύω, λέει πιστεύω σε έναν Θεό και εις έναν... Και σε έναν Κύριο Ιησού Χριστό που λέμε... Αυτό το και τι σημαίνει? Ότι καθώς πιστεύουμε στον Πατέρα Θεό, καθώς ακριβώς. Πιστεύουμε και ούτου τρόπος και στον... Έτσι. Και μετά λέμε και στο Πνεύμα του Άγιον, συνεχίζουμε. Και στο Πνεύμα του Άγιον. Και οι ρητικοί ψευδομάρτυρες στη Χωβά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αρνούνται αυτά τα βασικά, τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεως. Λοιπόν... Είναι ανόητοι. Είναι. Τα οποία περιέχουν φυσικά και μέσα από την Αγία Γραφή. Τα βλέπουμε εδώ πέρα, καθώς διαβάζουμε και μελετούμε την Αγία Γραφή και αποκαλούνται. Είναι ξύπνοι ψευδομάρτυρες. Και αποκαλούνται οι τραγικοί αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Τζακλή, σπουδαστές των γραφών. Αυτή είναι διάστρεβλο δεύτερο γραφών. Εντελώς. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Δεν έχουν αφήσει λίθο επί λίθου ει το χριστιανικό οικοδόμημα. Ένα στοιχείο ψάχνουν να βρουν για να το αναποδογυρίσουν κι αυτό. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, δυστυχώς. Όπως είπατε, δεν είναι τραγικά όντα αυτά. Τραγικές φιγούρες. Και αν δεν μετανοήσουν, τους περιμένει αιώνια κατακραυγή. Εκεί η γνώση τους εξακολουθούν και ακολουθούν την πλάνη αυτή. Άλλοι από άρνια, τι να πούμε. Κύριος ήταν. Να περάσουμε στο 14, ναι. Που λέει: και τα τέσσερα ζώα έλεγαν αμήν. Και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν. Τα τέσσερα ζώα είναι εκείνα που γίνει κύκλος στο θρόνο, που τα είχαμε περιγράψει. Στο θρόνο, ακριβώς, ναι. Σε άλλη μας εκπομπή, στα προηγούμενα κεφάλαια, εκεί παρουσιάζεται ο ουρανός για πρώτη φορά, μιλάει για αυτά τα ζώα.
είναι ένα είδος υπερκοσμίων ζώων, μην τα φανταστούμε όπως είναι τα γήινα ζώα βέβαια. Ανθρωποπαθείς λειτουργικά ζώα. Ανθρωποπαθείς εκφράσεις, το ένα όμοιο με λέοντα φανερώνει δύναμη, το άλλο όμοιο με αετό. Βλέπουμε δηλαδή ότι χρησιμοποιείται στη γραφή ανθρωποπαθείς εκφράσεις για να μπορέσουμε εμείς οι άνθρωποι με το περιορισμένο μας μυαλό και με την περιορισμένη μας αντίληψη να αναγνωρίσουμε, να συλλάβουμε και να προσεγγίσουμε τις έννοιες του Θεού. Και έλεγαν τη λέξη αμήν, που σημαίνει αληθώς. Στα ελληνικά είναι εβραϊκή λέξη το αμήν, αγαπητοί φίλοι, και η λέξη αμήν στα εβραϊκά, για όποιον δεν το γνωρίζει, είναι η λέξη αληθώς. Ο αμήν σημαίνει ο αληθινός, γιατί ο Κύριος είπε κάποτε, εγώ είμαι ο αμήν. Λοιπόν, και μετά έχουμε τους 24 πρεσβύτερους. Οι οποίοι αποτελούν την θριαμβεύουσα της ουρανής εκκλησία, η οποία το επιβεβαιώνουν σιωπηρός, μάλλον δια της προσκυνήσεως. Της προσκυνήσεως την οποία κάνουν ενώπιον του Πατρός και του Υιού, ενώπιον της τριαδικής θεότητος. Προσκυνούν τον καθημένο επί του θρόνου, του Αρνίων, το Εσπαγμένον και τον Θεόν Πατέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή εδώ πως υπερτονίζεται, θα έλεγα, κυρία Ζακλή, και σε κάθε στίχο, σε κάθε κεφάλαιο της Αποκαλύψεως το ισόθεον και το ομότιμον. Λοιπόν, απεσφράγησε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τις 7 σφραγίδες, τις οποίες θα δούμε παρακάτω βέβαια. Ναι, τι σημαίνει τις 7 σφραγίδες. Κάθε φορά που ανοίγει μια σφραγίδα, τι γίνεται? Το άνοιγμα των σφραγίδων. Επακολουθούν κοσμογονικές αλλαγές. Κοσμογονικές αλλαγές, δηλαδή το να η αποκάλυψη των προφητιών. Αποκαλύπτονται αυτά τα οποία μέλουν να γίνουν επί της γης. Μάλιστα. Πολλά από αυτά, όπως έχουμε πει, έχουν εκπληρωθεί βέβαια. Ναι. Και λίγα θα έλεγα έχουν απομείνει να εκπληρωθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λοιπόν στη λίστα των σφραγίδων. Ακριβώς. Έχετε κάτι να προσθέσετε στο προηγούμενο? Εν κατακλείδη θα λέγαμε πως βλέπουμε τώρα τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τη δόξα την οποία απολαμβάνει από τις επίγειες και καταχθόνιες και εν της ουρανής δυνάμεις. Όταν ήταν επί της γης, ήρθε σαν ταπεινός άνθρωπος, έγινε όμοιος με εμάς. Εκτός της αμαρτίας. Ναι, φυσικά. Το σχήμα ευρέθη ως άνθρωπος, καθώς λέγει και ο Απόστολος Παύλος τύπος Φιλιππησίους, και γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δηλαδή, όπως έχουμε πει, ο διασταυρού θάνατος ήταν ο εξευθυλιστικότερος, σκληρότερος, επωδυνέστερος ακριβώς, και άρμοζε μόνο εις τους χειρότερους κακούργους. Γι' αυτό, καθώς λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Κύριος μας υπέστη την άκραν ταπείνωση. Η άκρα ταπείνωση είναι αυτή. Ο εξευθυλισμός του Σταυρού. Ο εξευθυλισμός του Σταυρού. Και ποιος? Ο άρχον του κόσμου. Έγινε επικατάρατος για να σώσει την ανθρωπότητα. Διότι είναι γεγραμμένος επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου. Άλλωστε, ο Κύριος, με συγχωρείτε να πούμε γι' αυτό στους αγαπητούς φίλους, ακροατές μας, ότι ο ίδιος ο Κύριος, πρώτου πάθους του, σε πολλές περιπτώσεις ανέλησε στους μαθητές του το είδος της θυσίας, δηλαδή με τι τρόπο θα εδοξάζεται. Και είπε ότι νυν, τώρα δηλαδή θα δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου και θα τον δείτε να βρίσκεται ψηλά. Θα υψωθεί όπως ο Όφης εν διερήμου. Η προτύπωση του Σταυρού ήταν ο Χαλκούς Όφης εν διερήμου. Ακριβώς. Λέει, καθώς ύψωσε ο Μωυσής τον Όφη εν διερήμου, έτσι θα υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου. Βέβαια δεν κατάλαβαν οι μαθητές ακριβώς. Ναι, δεν είχαν καταλάβει μέχρι την τελευταία στιγμή. Ναι. Και μέχρι που τον είδαν αναστημένο. Αλλά ο Κύριος είχε υποχρέωση να τους τα πει αυτά για να τα θυμηθούν αργότερα. Και τους είπε, τώρα δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα τα καταλάβω. Και όταν τα είπε αυτά στον Πέτρο, ο Πέτρος είπε, μη γέννητο είσαι αυτό, Κύριε. Ναι, ναι. Αυτός ο σκληρός θάνατος, του είχε πει και του Πέτρο, θα σταυρωθεί. Και μετά στο Εμαούς, όταν είδε τους μαθητές, τον Κλεόπα και τους άλλους, τους είπε, ο βραδί κίνητη, λέει, και βραδί στο να εννοείτε τις γραφές. Βραδί στο να εννοείτε, ακριβώς. Δεν θυμόσαστε τι σας είπε, λέει, πριν να πάει για τη σταυρική του θυσία, ότι πρέπει να πεθάνει και μετά να αναστηθεί.
Γιατί απορείτε, λέει, είστε στεναχωρημένοι. Δεν είχαν, δεν είχαν νεωθεί ακόμα οι οφθαλμοί. Ναι, πνευματική τόση οφθαλμοί. Ακριβώς. Δεν είχαν ανοιχθεί οι οφθαλμοί ώστε να κατανοήσουν τα ζυγαφάς. Λοιπόν. Και έτσι εισερχόμεθα τώρα στη λύση των 7 σφραγίδων. Τι θα πει σφραγίδες, αγαπητοί φίλοι? Σφραγίδες θα πει πράγματα τα οποία είναι κρυφά μέχρι εκείνη τη στιγμή, σφραγισμένα δηλαδή, κλειστά. Όπως η σφραγίδα κλείνει ένα γράμμα και δεν μπορεί κανείς να το ανοίξει, παρά εκείνος που θα βγάλει τη σφραγίδα, το πρόσωπο δηλαδή που δέχεται το γράμμα, έτσι ακριβώς είναι και αυτές οι σφραγίδες. Το βιβλίο έχει 7 σφραγίδες, όπως είπαμε. Και τώρα έρχεται η στιγμή που ο Κύριος, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ως αρνίων σφαγμένο παρουσιάζει την Αποκάλυψη, θα βγάλει την πρώτη σφραγίδα. Να δούμε λοιπόν πώς γίνεται αυτή η αποσφράγηση του βιβλίου, πώς αρχίζει η αποσφράγηση και τι γίνεται εκ των υστέρων μετά τη σφραγίδα. Ναι, λοιπόν, να πούμε εν περιλήψη τι περιλαμβάνουν οι σφραγίδες. Ναι. Και στη συνέχεια θα διαβάσουμε το κείμενο. Η πρώτη σφραγίδα που καλύπτει, συμβολικά δηλαδή, την Εκκλησία του Χριστού και των Ευαγγέλιων, το οποίο θα παλέψει και τελικώς θα νικήσει και θα θριαβεύσει. Θα δούμε με τι παρομοιάζεται. Η επόμενη δεύτερη σφραγίδα που καλύπτει τους σκληρούς και ματαιρούς πολέμους της ανθρωπότητος κατά τον δρόμο της ιστορίας του. Όπως είδαμε τις παγκοσμίες πολέμους. Ακριβώς, η οποία είναι αποτέλεσμα της αποστασίας και της αμαρτίας από τον Θεό. Τους πολέμους δεν τους δημιουργεί ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος με τις κακές του επιλογές. Και τις πείνες. Και τις πείνες και τις στερήσεις και τις δυστυχίες. Με αυτά που κάνει. Μια τώρα που καίνε τα δάση, θα πεινάσουμε κάποτε, αν δεν έχουμε. Ήδη, κύριε Τζακλή, οι επιστήμονες λένε πως ήδη το 1/4 του πληθυσμού της γης έχει άμεσο πρόβλημα από έλλειψη νερού. Άμεσο πρόβλημα. Ακριβώς. Και το πρόβλημα θα επιδεινωθεί στα επόμενα χρόνια. Βέβαια, εφόσον και με τα δάση θα γίνονται πλημμύρες. Δεν θα υπάρχουν βροχές, ας πούμε. Δεν θα υπάρχουν στεγανά να κρατούν τα ύδατα. Δεν θα υπάρχει ανακύκλωση του ύδατος για να γίνονται τα σύννεφα, διότι τα σύννεφα από πού γίνονται? Ακριβώς. Από τα δάση. Από τα δάση. Έτσι. Τα οποία εξαχνώνουν το και από τους ωκεανούς. Και επομένως, όπου δεν υπάρχει πανίδα και χλωρίδα, θα πέσει ξερασία. Υπάρχει δηλαδή μια φυσική ισορροπία. Υπάρχει μια φυσική ισορροπία, την οποία έθεσε ο Δημιουργός με σοφία, πάντα εν σοφία επίσης ο Κύριος μας, αλλά ο άνθρωπος με το να καταστρέφει αυτή την φυσική ισορροπία. Με την πλειοψηφία του. Διαταράσσει την ισορροπία δηλαδή της φύσεως. Οπότε η φύση θα αντιδράσει και θα εκδικηθεί. Τρόπο ότι από λέμε η φύση εκδικείται. Όταν διασαλεύεσαι και καταστρέφεις κάτι το οποίο είναι τέλεια. Μαθηματικά βέβαια, ότι θα υποστήσεις συνέπειες. Λοιπόν, οι σφραγίδες δηλαδή αυτές, οι επόμενες, η τρίτη και η τέταρτη, αποκαλύπτουν τις αρρώστιες, τις πείνες, τις δυστυχίες, τους πολέμους, τους διωγμούς. Βλέπουμε στην συνέχεια την πέμπτη σφραγίδα ότι αποκαλύπτει τους διωγμούς, οι έκτους σεισμούς, τους καταποντισμούς, τις φυσικές καταστροφές σε γενικές γραμμές. Και η έβδομη είναι ο προάγγελος των 7 σαλπίγων, των οποίων θα αναλύσουμε αργότερα σε επόμενες εκπομπές, διότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, ξεκινήσουμε, κύριε Τζακλή, με την πρώτη σφραγίδα. Μάλιστα. Θα διαβάσουμε το κείμενο. Ναι, κύριε Παπαδόπουλο. Λοιπόν, αποκάλυψη 6ο κεφάλαιο. Πλέον μπήκαμε στο 6ο κεφάλαιο, στίχος 1. Και είδαν ότι ίνιξε των αρνίων μία εκ των 7 σφραγίδων. Και ήκουσα ενός εκ των 4 ζώων λέγοντος, ως φωνήν βροντής, έρχου. Και είδον, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμονος επ' αυτών έχων τόξον. Και δόθη αυτός στέφανος και ξύλθην εικόν και είναι νικήσει. Είναι προφανές ότι εδώ παρουσιάζεται ο ίδιος ο Κύριος, έτσι. Με το άνοιγμα της πρώτης σφραγίδας, είναι η έλευση του Χριστού στον κόσμο. Είναι πλέον αφού εγκαθιδρύθη η Βασιλεία του Θεού επί της γης, κατά την Πεντηκοστή. Όταν ίδρυσε ο Χριστός την Εκκλησία, ίδρυσε και τη Βασιλεία του. Η Βασιλεία του Θεού, του Χριστού, δεν είναι άλλη από την Εκκλησία. Και ο συμβολισμός είναι ωραίος, διότι κάθεται πάνω σε άσπρο άλογο. Και σε άσπρο άλογο συνήθως κάθονταν οι βασιλείς. Οι στρατηλάτες, οι βασιλείς, οι στρατηγοί. Οι άρχοντες γενικώς. Αυτοί οι οποίοι ηγούνται του στρατεύματος. Καβαλάρης λοιπόν πάνω σε άσπρο άλογο εμφανίζεται μετά το άνοιγμα της πρώτης σφραγίδας, στον οποίο προσφέρεται και τι, ένα στεφάνι. Στεφάνι του νικητή. Γι' αυτό λέγει παρακάτω, εδόθη αυτός Στέφανος και εξήλθε νικών ή να νικήσει. Προκαταβολικά δηλαδή του εδόθη ο Στέφανος, διότι είναι η σίγουρη νίκη. Ναι. Νικητής. Δεν παίζεται κατά τον ανθρώπινο, αλλά είναι θεϊκό. Δηλαδή ο Χριστός
και πάνω στο σταυρό και πριν το σταυρό και μετά στο σταυρό κατά την ανάσταση ή τον νικητή. Δηλαδή η νίκη είναι προδιαγραμμένη. Είναι προκαθορισμένη. Γιατί όπως είπατε, κατά το θεϊκό και όχι κατά το ανθρώπινο. Λοιπόν. Το ζώο αυτό συμβολίζει κατά μία ερμηνεία για τον αγγελικό κόσμο, ο οποίος όχι μόνο συμμετέχει, αλλά εκτελεί και το σχέδιο του Θεού. Ακριβώς. Ο αγγελικός κόσμος είναι ο εκτελεστής του σχεδίου του Θεού. Όχι μόνο συμμέτοχος και συμπάσχων κατά κάποιο τρόπο, διότι βλέπουμε κραυγές που βγάζουν οι άγγελοι, επιθυμίες για το σχέδιο του Θεού. Ακριβώς. Είναι λειτουργικά, και λειτουργικά, είναι λειτουργικά πνεύματα αποστελέωμενα προς τις μέλλοντες κληρονομήσεις στην σωτηρία. Γιατί έχουμε και τους τιμωρούς αγγέλους. Ναι, ο ξυλοθρής άγγελος στην περίπτωση του Μωυσέως, που κατέσφαξε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Ξυλόθρεψε, ναι. Ο ξυλοθρεφτής. Όσοι δεν είχαν στους παραστάτες το σήμα, το σταυρό, το... Όσοι δεν είχαν το σήμα αυτό το στο σταυρό ακριβώς, το οποίο είναι πάλι προτύπωση της θεμελικής θυσίας, ναι. Οι Εβραίοι είχαν το σταυρό τότε και δεν πέρασε ο ξυλοθρεφτής άγγελος από τα εβραϊκά σπίτια, αλλά πέρασε και χτύπησε όλα τα σπίτια τα οποία δεν είχαν σταυρό. Γιατί είχε ειδοποιηθεί ο Μωυσής μέσω του Θεού να βάψουν τους παραστάτες των σπιτιών τους, ώστε ο ξυλοθρεφτής άγγελος να μην τους πειράξει τα πρωτότοκα τα δικά τους, αλλά των Αιγυπτίων. Και αυτή ήταν η φοβερότερη πληγή, όπως ξέρετε, αγαπητέ Αλέξανδρε, η οποία ανάγκασε τον Φαραώ τελικά να δώσει το χαρτί της αποδημίας των Εβραίων. Και βλέπουμε να επαναλαμβάνεται τώρα αυτό το πράγμα. Αναγκάστηκε. Ναι. Το πρώτο ζώο ποιο είναι, το λιοντάρι. Πρωτοφωνάζει λέει αυτό το. Και δεν κρατάει, ας πούμε, μυστικά πλέον, διότι εδώ έχει εξουσία από το Θεό να τα διαλαλήσει αυτά τα πράγματα, να τα ακούσει σύμπας ο ουρανός. Όλος ο ουρανός να ακούσει τις βουλές του Θεού. Οι βουλές του Θεού, οι οποίες σύμπαν, όπως είπαμε, είναι. Και λέει μια λέξη. Ναι. Έλα. Έρχω δηλαδή. Και μετά έρχεται ο καβαλάρης. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός πλέον, έτσι. Ο ενανθρωπίσας λόγος. Ο ενανθρωπίσας λόγος του Θεού. Ναι. Δεν έρχεται πλέον σαν Θεός μόνο, αλλά σαν Θεάνθρωπος. Σαν Θεάνθρωπος και σαν άνθρωπος θα τον δουν στη Δευτέρα αυτού παρουσία, γιατί θα είναι ορατός. Βέβαια, διότι ο Κύριος ακριβώς ο Θεός, άλλοτε λέει. Θέλω να πω πως η Θεότης είναι ορατός. Η πνευματική Θεότης. Όμως ο Κύριος μας εφόσον έλαβε ανθρώπινη μορφή, με την αυτή ανθρώπινη μορφή του θα κρίνει τον κόσμο. Δεν λέγει θα έρθει εν σαρκή. Ο Ιωάννης στην επιστολή του λέει ο μη παπάς μη πιστεύων Ιησού Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή, ούτως είναι ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Όπως λένε οι ψιδωμάρτυρες του Ιεχωβά, εδώ πάλι πιάνονται Αντίχριστοι. Λένε πως ο Χριστός θα έρθει ορατός. Και οι γελοί, τι είπαν κύριε Ζακλή. Αφού η Αγία Γραφή λέει κάθε μάτι. Τι να πω, το είπαν αυτό για να πούνε ότι έγινε η Δευτέρα Παρουσία. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι είπαν ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε το 1917. Έχουμε πει πολλές ημερομηνίες. Έγινε αοράτος λέει και μόνο σε αυτούς. Τι να πούμε από εκεί πέρα, φαντάστε τον παραλογισμό τους. Παράλογα πράγματα και δεν μπορούν να καταλάβουν το εξής, ότι ο Κύριος άλλοτε λέει ο Υιός του ανθρώπου και άλλοτε λέει ο Υιός του Θεού, για να τονίσει και τις δύο ιδιότητες. Και τις δύο φύσεις του, ακριβώς. Και τις δύο φύσεις του. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το εννοήσουν δηλαδή, δεν θέλουν μάλλον να το εννοήσουν και τους λες ότι εδώ γιατί μιλάει και λέει ο Υιός του Θεού. Και εκεί λέει ο Υιός του ανθρώπου. Διότι είναι και Υιός του Θεού, σαν Θεός, και Υιός του ανθρώπου, διότι ήρθε μέσω της υπεραγίας Θεοτόκου και ανθρωποποιήθηκε, ενανθρώπισε δηλαδή. Λαβών του μορφή. Και γινόμοιος με εμάς, βεβαίως. Τι να πούμε, κύριε Ζαγλή, άνθρωποι. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε την αγωνία, λέει, του Ιωάννη. Ο Ιωάννης εκστατικός και γεμάτος αγωνία παρουσιάζεται, όταν παρουσιάζεται μπροστά το λευκό σύπος, και βλέπει ένα καβαλάρι με τόξο κιόλας. Οι εικόνες εκτελήσονται ενώπιον του συμβολικές, όπως μπορεί δηλαδή να τις καταλάβει κι αυτός. Και ο ύπος σημαίνει ένα ζώο πολεμικό, όπως ξέρουμε, σε εκείνα τα χρόνια τουλάχιστον, δεν ήταν και στο υποδρόμιο. Το υπηκό, το υπηκό, το οποίο αντικαταστάθηκε από τα θεωρακισμένα τώρα. Ναι, μάλιστα. Γι' αυτό λέγεται και ύλαρχος, όπως λέγεται ο αρχηγός των θεωρακισμένων. Όπως ήταν οι ύλες του υπηκού. Του υπηκού, ναι. Λοιπόν, είναι το κατεξοχήν επιθετικό από τον κύριο Τζακλή. Και ήταν και το πλέον ισχυρό όπλο στην αρχαιότητα. Δηλαδή το υπηκό ήταν αυτό το οποίο καθάριζε τροποντινά.
Μάλιστα. Και έχει το λευκό ύπο που είναι ο Νικηφόρος ύπος, ο οποίος θα σημάνει και το θρίαμβο του χριστιανισμού, ενδεχομένως, αλλά και χρησιμοποιείται. Να σημειώσουμε, κύριε Ζακλή, πως ο Κύριός μας, η Εκκλησία του Χριστού, νικά διαχρονικά. Ενίκησε δηλαδή πάνω στο Σταυρό, αλλά και νικά διαμέσου των αιώνων και θα είναι και ο τελικός νικητής στα έσχαρα. Μα γι' αυτό λέγεται Αποκάλυψη, διότι δείχνει το τέλος. Και να πούμε για κάτι άλλο, πως όσο και αν φαίνεται πως οι αντίχριστες δυνάμεις θριαμβεύουν, και όσο περνάει ο καιρός, ναι, όσο πλησιάζει δηλαδή η έλευση του Αντιχρίστου, θα φαίνεται, ναι, πως θα θριαμβεύουν ακόμα περισσότερο. Ναι. Όμως είναι πλασματικός. Είναι πλασματικός, όπως λέγαμε, διότι ο τελικός νικητής θα είναι ο Χριστός. Ναι. Τότε θα αποκαλυφθεί πλέον ο νικητής, ο τελικός νικητής. Ένα ερμηνευτικό σημείωμα που έχει ο Βασιλόπουλος στο βιβλίο του είναι το εξής. Ο λευκός ύπος, λέει, συμβολίζει τέλος τους λευκούς σκοπούς του χριστιανικού αγώνος. Καθαρούς σκοπούς. Καθαρούς. Η σκοπή του χριστιανικού αγώνος είναι η σωτηρία της ανθρωπότητος και ξεχωρίζουν με την κρυστάλλινη ειλικρίνεια, την καθαρότητα, τη λευκότητά των. Δεν είναι όπως η σκοπή άλλων κινημάτων και πολέμων που άλλα συνθήματα απαιτούν και άλλους σκοπούς υπηρετούν. Τα πράγματα εδώ είναι ξεκαθαρισμένα. Όπως είναι λευκός ο ύπος, είναι ξεκαθαρισμένες και οι προθέσεις του χριστιανικού κόσμου. Είναι ωραία αυτή η ερμηνεία. Πολύ ωραία αυτός, yeah, αυτός ο παραλληλισμός, γιατί ανεμάκτος επικράτησε ο χριστιανισμός. Δια του λόγου και δια σημείων πολλών θαυμάτων, δια πειθούς, ακριβώς δια του κηρύγματος και ουδέποτε δια πολέμων. Δυστυχώς βέβαια κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν, κάποιοι φέροντας το όνομα του χριστιανού, χρησιμοποίησαν βία και ανορθόδοξους και αντιβιβλικούς και αντιευαγγελικούς. Αυτό ήταν όμως καπηλεία του όνομα. Καπηλεία, βέβαια. Όμως δυστυχώς αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι χρήστες πίστεως για να κατηγορήσουν τον χριστιανισμό. Μάλιστα. Αλλά βασικά επικράτησε για τον λόγο, διότι ο χριστιανισμός δεν είχε κοσμική εξουσία τους τρεις πρώτους αιώνες, μετά απέκτησε επισημότητα και κοσμική ισχύ. Και δυστυχώς μετά δημιουργήθηκαν κάποιες καταστάσεις αρνητικές. Ειδικά από τους δυτικούς. Όμως παρόλα αυτά, ο αρχηγός της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και εξήλθεν νικών ή να νικήσει, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Λοιπόν. Πώς επικράτησε διαδοχικά ο χριστιανισμός ιστορικά, το ξέρουμε από την ιστορία, την εκκλησιαστική ιστορία, αγαπητοί φίλοι. Άρχισε από τους 12 μαθητές, μετά έγινε οι 70 μαθητές, αργότερα έχουμε τους 500 μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται στο Υπερό. Στο Υπερό και κατά την Πεντηκοστή μετά βαπτίζονται όλοι και περισσότεροι. Βαπτίζονται και περισσότεροι. Να θυμηθούμε ότι ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του ομιλία κέρδισε 3.000 ψυχές. 3.000 ψυχές βαπτίστησαν, ναι. Και όχι μόνο, αργότερα και περισσότερους. Και ο Απόστολος Παύλος με τις τρεις μεγάλες περιοδίες που έκανε ήρθε στον εθνικό κόσμο, δηλαδή στους ειδωλολάτρες, εμάς τους Έλληνες. Εξεχριστιάνισε τον τότε γνωστό κόσμο. Μάλιστα. Βεβαίως. Δίχως άρματα, δίχως πολέμους, δίχως αίματα, όπως είπατε. Αλλά με την πειθό και την αγάπη και το παράδειγμα. Ακριβώς. Και βέβαια με τη σκέπη του Αγίου Πνεύματος. Βασικά βέβαια αυτή ήταν η κινητήριος δύναμη, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μίλησε στους Αποστόλους, στους Πατέρες της Εκκλησίας και διαχρονικά σε όλους τους βαπτισμένους χριστιανούς και στην Εκκλησία του Χριστού γενικώς. Και επικρατεί η Εκκλησία του Χριστού και νικά και θα νικήσει. Και ο κάθε πιστός βέβαια είναι αυτός ο οποίος νικάει τους πολέμους και τα βέλη του εχθρού, του πονηρού, του σατανά, τα βέλη τα πεπειρωμένα, όπως λέγει, ενδυθεί στην ασπίδα της πίστεως και την πανοπλία του Ευαγγελίου. Λοιπόν, πολλοί διωγμούς, πολλοί διωγμούς υπέστη ο χριστιανισμός, όπως είπαμε, τους πρώτους τρεις αιώνες. Από τον μεμοσιονισμό, από τον κομμουνισμό, το σιωνισμό σταθερά πάντοτε, ιδιωγμός, ο είναι δηλαδή, και υποκινητής όλων των. Βλέπουμε, κύριε Ζακλή, δηλαδή πως διωγμοί πάντα υπάρχουν διαχρονικά εναντίον της Εκκλησίας. Οι μορφές αλλάζουν διωγμού. Στην αρχή ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά ήταν εκ των Ένδων. Εκ των Ένδων ήταν. Πάντοτε εκ των Ένδων υπήρχαν. Πάντοτε, αλλά τώρα. Όπως οι αιρέσεις, ο Άριος κλπ. Ακριβώς, αλλά. Κακοί επίσκοποι. Στην αρχή όμως δεν ήταν τόσο εκ των Ένδων, όσο από έξω. Δηλαδή από τους Ρωμαίους, διωγμός καθαρός δηλαδή. Ναι. Μετά ήταν, αφού στερεώθηκε η Εκκλησία, έπρεπε ο Σατανάς και χρησιμοποίησε άλλους τρόπους για να πλήξει την Εκκλησία του Χριστού. Από μέσα. Τον έδωσε, με τις αιρέσεις, ναι, 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 και με τους ψευδαδέλφους. Όπως είπε και ο Ιερός Χρυσόστομος πριν από 1600 χρόνια, δεν φοβήθηκα κανένα περισσότερο, λέει, από τους επισκόπους. Δυστυχώς και τον εδίωξαν και τον Ιερό Χρυσόστομο, και ο οποίος απέθανε στην εξορία. Mm. Και τον Μέγα Βασίλειο και πολλούς πατέρες της Εκκλησίας εδίωξαν.
Εδώ τον ίδιο τον Κύριό μας την ιδίωξε ποιο? Το ιερατείο της εποχής εκείνης, το κατεστημένο. Είχαν πει στην ορθήν αυτή, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όμως άλλα έλεγαν, άλλα κήρυταν και άλλα επιούσαν. Γι' αυτό λέει. Λέγουσι λέει, αλλά ού ποιούσι. Και δεν ζει φορτία βαρέ και δυσβάστακτα. Στους ανθρώπους αυτοί όμως ούτε για το δακτύλο δεν προσπαθούν να τα κινήσουν. Δηλαδή εφόρτωναν το λαοτζίκο, ας πούμε, το φτωχό, με ένα σωρό θρησκευτικές υποχρεώσεις. Νίστευε. Ποιες δεν τηρούσαν αυτοί? Προσκύνα, κάνε, δείξε, μετάνιασε, εγώ τα οποία δεν τηρούσαν οι ίδιοι. Οι ίδιοι δεν τηρούσαν. Δεν ήταν υπεράνω του νόμου. Ναι, όχι, αυτοί απλά θεωρούσαν τους εαυτούς τους, ας πούμε, αγίους και μεγάλους και δεν είχαν ανάγκη από όλα αυτά. Και τα φορτούν άλλο στο λαό. Υπάρχει ένα ωραίο έτσι ευτράπελο που κάποιο πήγε σε έναν επίσκοπο, ένα βασιλιά. Νεότευκτος, ένα είδος Ιουλιανού, ας το πούμε έτσι. Ναι. Ο οποίος ήθελε να καταργήσει με τη δύναμη της βασιλείας τον χριστιανισμό. Και του λέει: ξέρεις κάτι, θέλω να με βοηθήσεις, λέει, να καταργηθεί ο χριστιανισμός. Δεν μου αρέσει εμένα ο χριστιανισμός. Και του λέει: τι λέτε, μεγαλύτερο, εσείς δεν θα καταργήσετε τον χριστιανισμό? Εδώ δεν μπορέσαμε εμείς από μέσα να τον καταργήσουμε. Λέει, να του γκρεμίσουμε τα θεμέλια. Θα μπορέσετε εσείς απ' έξω. Και έχουμε πολέμους του χριστιανισμού, αγαπητοί φίλοι, όπως ήταν ο Βολτέρος. Το πνεύμα της αναγεννήσεως, αυτό που λένε τώρα δήθεν ισότητα κλπ. Στην Γαλλική Επανάσταση δεν ήταν τίποτα παρά εναντίον της Εκκλησίας. Όμως πρέπει να... υπεύθυνοι για αυτό το πνεύμα, για αυτή την επανάσταση της αναγεννήσεως και για την Γαλλική Επανάσταση ήταν ο σκοταδισμός, ο μεσαίωνας του κοπισμού. Αυτή ήταν η αιτία. Και ο σιωνισμός. Και ο σιωνισμός, ο οποίος σιωνισμός βέβαια έτρεξε. Συνεργάστηκε. Εδώ σε έγιναν με το παραμικρό. Όποιος δηλαδή, οι παπικοί τι έκαναν, ας πούμε. Όποιος έλεγε κάτι το οποίο ήταν αντίθετο, τον καίγανε. Ποιον είχαν κάψει, τον. Σαββονάρολα. Όχι τον Βολτέρο. Που έλεγε ότι η γη γυρίζει. Α, δεν τον έκαψαν. Πήγανε παραπάνω. Πήγανε να τον κάψουν τέλος πάντων, ας πούμε. Τον Νεύτωνα, νομίζω. Τότε παντέδε. Του Γαλιλαίου. Συγγνώμη. Του Γαλιλαίου, και όμως έλεγε ο Γαλλίσο. Και όμως γυρίζει. Και επειδή πάλι έλεγε, τότε επικρατούσε και η άποψη ότι γίνει επίπεδη. Τον έκανε η παπική αυτά. Ναι. Έλεγαν ότι γίνει επίπεδη και αυτό δεν άφηναν και, και την επιστήμη να προχωρήσει και τους θαλασσοπόρους. Βέβαια και ο Χριστόφορος Κολόμβος βρήκε μεγάλη αντίδραση από τους παπικούς και μεγάλα εμπόδια από την Ιερά Εξέταση και εγκινδύνευσε και ο Χριστόφορος Κολόμβος και όλοι οι εξερευνητές της εποχής εκείνης εγκινδύνευαν από τον παπισμό να καούν από την Ιερά Εξέταση. Παντήστε τους σκοταδιστές. Αυτοί έλεγαν ότι γίνει επίπεδη. Ξέρετε ότι. Και ότι κάποια στιγμή, λέει, στην άκρη της γης υπάρχουν θηρία, κακά και δαίμονες τα οποία τρώγουν τους θαλασσοπόρους, ας πούμε. Τι να πούμε. Και τώρα προ... και τον Άλλη Γκρέκο που πήγανε στην Ιερά Εξέταση. Ναι, όλους πήγαν. Όλα τα νησιά. Και τον ρωτήσανε γιατί κάνει αγγέλους με μεγάλα φτερά. Ναι. Και ξέρετε τι απάντησε. Λέει, πέστε μου εσείς που είδατε, λέει, τους αγγέλους, πώς ήταν τα φτερά τους, λέει, για να τα ζωγραφίσω. Και το βούλωσαν κάποιοι. Όσοι έχουν δει αγγέλους και αυτοί, αφού έχουν το φτερό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Βατικάνο έκθεμα. Όσο εκεί έφταναν, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο, με συγχωρείτε πριν συνεχίσετε, κάτι άλλο που και αυτό είναι καλό και το θυμήθηκα. Ο Βολτέρος ο Μέγας Πολέμιος, λοιπόν, θειασότης Μέγας και στυλοβάτης της αναγεννήσεως, το πνεύμα της αναγεννήσεως της Γαλλικής Επαναστάσεως, ο Βολτέρος είπε: θα καταργήσω εγώ τον χριστιανισμό. Σε 50 χρόνια, λέτε, θα υπάρχει χριστιανισμός, είχε τολμήσει να πει ο Βολτέρος. Αποτέλεσμα, αγαπητοί φίλοι, εάν πάει κανείς τώρα στο Παρίσι, το σπίτι του Βολτέρου τι είναι? Βιβλιοπωλείο Αγίων Γραφών. Και πέθανε μέσα σε μια φρικτή κατάσταση ο Βολτέρος, προσπάθησε με χίλια ζόρια να μετανοήσει, ζήτησε ιερέα, δεν πρόφτασε να πάει ο ιερέας και όταν έβγαινε η ψυχή του, λέει ο γιατρός που ήταν εκεί κοντά, δεν θέλω να ξανακούσω, να ξαναδώ, λέει, άνθρωπο να βογκάει τόσο και να υποφέρει τόσο όσο ο Βολτέρος, ο οποίος είδε τον ίδιο τον Σατανά με τα μάτια του να έρχεται να του παίρνει την ψυχή. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Είναι αλήθειες αυτά ότι το σπίτι του Βολτέρου πουλιώνται Άγιες Γραφές, ενώ ο Βολτέρος ήταν διώκτης του χριστιανισμού. Τουλάχιστον με μετανόησε στα έσκατα, δεν το ξέρουμε, ο κύριος ξέρει. Αμετανόητος λένε ότι πέθανε. Ο κύριος το ξέρει. Ο κύριος ξέρει. Λοιπόν. Και εδώ τη λέγει αυτό Στέφανος, δηλαδή επιβεβαίωση της θριαμβευτικής νίκης του χριστιανισμού, της διαχρονικής αυτής νίκης. Της Εκκλησίας του Κυρίου μας, είναι ο Στέφανος ο οποίος εδόθη εις τον Ιππέα του Λευκού Οίκου, του Χριστού δηλαδή. Ο Στέφανος συμβολίζει τη νίκη. Ναι, δίνει στους νικητές το Στεφάνι. Οι νικητές δηλαδή, δίνουν το Στεφάνι της νίκης. Στην αρχαία Ελλάδα οι νικητές στεφανούνται με ένα κλόνο ελιάς. Τώρα βέβαια παίρνουν κάποια δις
αντικαταστάθηκε η δόξα, ας πούμε, με το χρήμα. Με τα κύπελα και, με τα κύπελα και αυτά. Λοιπόν. Τότε ήταν πιο απέριτη και πιο πνευματική η απονομή των βραβείων. Τότε αγωνίζονταν για την τιμή και για την δόξα. Σε και για την ευγενή άμυλα. Τώρα δυστυχώς αγωνίζονται για την τσέπη τους. Λοιπόν. Ας μην είμαστε και πολύ επικριτικοί, αλλά και αυτό έχει μια δόση αλήθειας που λέτε. Συμβολίζει την νίκη λοιπόν το στεφάνι και φανερώνει ότι η Εκκλησία του Χριστού θα επικρατήσει οπωσδήποτε στις άλλες σατανικές δυνάμεις και πλάνες. Και η Ορθοδοξία με αρχηγό τον Χριστό θα θριαμβεύσει, διότι αυτή, ο Χριστός είναι ο στεφανωμένος και το σώμα του είναι η Εκκλησία του. Βλέπουμε δηλαδή πως προαναγγέλλεται η νίκη των πιστών από τον Ιωάννη, από την Αποκάλυψη, για να θαρρύνει τους πιστούς διαχρονικά. Για ψυχολογικούς λόγους. Για να τονώσει το οθικό τους, ας πούμε, να τους δυναμώσει στην καταχρηστόν αγώνα. Γιατί έχει ανάγκη ο άνθρωπος, ναι, από αγώνες, γιατί από είμαστε ψύχωση, τρεπτοί και δηλιάζουμε και ρίχνουμε πολύ εύκολα, σπίρα, πολύ εύκολα τα παρατάμε, κύριε Ζακλή. Με την πρώτη δυσκολία πετάμε κάτω τα όπλα και παραδιδόμαστε στον εχθρό. Άλλωστε ο Κύριος πολεμάει για μας, εμείς δεν έχουμε δυνάμεις να πολεμήσουμε. Ναι, ναι. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος μπαίνει μπροστά και πολεμάει για μας. Εμείς απλά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επικαλούμεθα, αναγνωρίζοντας την αδυναμία μας, να επικαλούμεθα την βοήθεια του Κυρίου. Λοιπόν. Βλέπουμε δηλαδή πως ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος αγωνίζεται υπέρ των πιστών. Τα βέλη, τα εικονημένα δυνατέ, λαοί που κάπου υπεσούνται, λέγει ο προφητάνας Δαβίδ, τα βέλη του Κυρίου δηλαδή, του Χριστού. Και όταν ο Δαβίδ θανάτωσε τον Γολιάθ, τον γίγαντα αυτόν με μια σφεντόνα, ο Κύριος ήταν αυτός ο οποίος τον βοήθησε. Ο Κύριος τον βοήθησε για να διαγάγει αυτή την περηφανή νίκη. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν και οι μάρτυρες, όλοι οι μάρτυρες όλων των αιώνων, ξέροντας από την Αποκάλυψη ότι νικάει το αρνείο εσφαγμένο που είναι ο Χριστός, παίρνουν δύναμη και θάρρος, όπως πρέπει να παίρνουμε και εμείς δύναμη και θάρρος, παρόλες τις επεισόδιες αυτής της ζωής, να μην απεθαρρυνόμεθα ποτέ, αλλά να βλέπουμε το ορόσημο πάνω στο βουνό, το σταυρό του Γολγοθά, να είναι λαμπερός και να μας περιμένει και να σηκώνουμε το δικό μας σταυρό πηγαίνοντας προς τα εκεί. Διότι αυτό είναι το όραμα κάθε χριστιανού, να μπαίνοντας στη θλίψη και στη στενή πύλη, να φτάσει στο τέλος στην ουράνια δόξα. Αυτή είναι η παραδείσια ελπίδα κάθε αγωνιζομένου χριστιανού επί γης, αγαπητοί φίλοι. Βεβαίως, τα όπλα του φωτός είναι εκείνα τα οποία είναι όπλα του χριστιανού. Η αλήθεια του Ευαγγελίου, το αίμα των μαρτύρων, η ιστορία της Εκκλησίας και η χάρις που δίνει ο Θεός για τον πόλεμο αυτό, ο οποίος δεν είναι πόλεμος προς σάρκα και αίμα. Αλλά χάσκη της ουσίας του κοσμοκράτρους, του κόσμου, δηλαδή του Σατανά. Έτσι. Και θα γίνει πραγματικά κοσμοκράτρος Σατανάς επί εποχής Αντιχρίστου. Τότε θα έχει αποκτήσει την πλήρη κοσμική εξουσία, δηλαδή θα αποκαλυφθεί όλο το μέλλον. Και θα διώξει την Εκκλησία του Χριστού, όμως θα είναι η Εκκλησία του Χριστού η τελική νικήτρια. Ο χριστιανισμός της Δύσης, ο παπικός χριστιανισμός ή ο προτεσταντισμός, που είναι πλέον αιρέσεις και αυτό το γνωρίζει κάθε ορθόδοξος χριστιανός, αντιστρατεύονται αυτήν τη μία καθολική και αποστολική Εκκλησία που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτοί είναι εχθροί λοιπόν του Ιππέως της Αποκαλύψεως μέχρι να αναγνωρίσουν την πλάνη τους και την οικοδοξία τους και να επανέλθουν στην Ορθόδοξη πίστη, διότι τώρα παρερμηνεύουν το Ευαγγέλιο και το Ορθό Δόγμα. Ευχόμεθα εκ βάθους καρδίας, διότι αγαπούμε αυτούς τους ανθρώπους σαν πλάσματα, σαν εικόνες Θεού. Εικόνες Θεού, οι οποίες και αυτοί έχουν δικαίωμα να κερδίσουν τη Βασιλεία, να σιγουρευτούν στην Ορθοδοξία, στα δόγματα της Ορθοδοξίας και στην πορεία της Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, διότι η Ορθοδοξία είναι μία καθολική και αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και αυτή θα είναι που θα θριαμβεύσει τελικά. Αν δώσει ο Θεός λοιπόν να έρθουν πολλές ψυχές σε αυτή την μία καθολική και Ορθόδοξη Εκκλησία, ώστε να τύχουν τη σωτηρίας. Τελείωσε ο χρόνος μας και έχουμε λίγα. Ναι, δεν έχουμε ένα λεπτό για να συμπληρώσουμε κάτι. Να προχωρήσουμε στη δεύτερη σφραγίδα. Όχι, θα μας πάρει πολύ η δεύτερη σφραγίδα και θα μείνουμε στην επόμενη εκπομπή. Αγαπητέ Αλέξανδρε, να ευχαριστήσουμε όλους τους αγαπητούς μας φίλους που παρακολούθησαν και σήμερα την εκπομπή μας. Να ανανεώσουμε, εάν θέλει ο Θεός,
το ραντεβού μας στην επόμενη μας εκπομπή με τη συνέχεια της Αποκαλύψεως, όπου θα δούμε να ανοίγεται η δεύτερη σφραγίδα από το αρνείο το εσφραγμένο που συμβολίζει εδώ στην Αποκάλυψη τον Κύριό μας, ο οποίος ήρθε νικών και είναι νικήσει. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε Κυρίω. Χαίρετε αγαπητοί Χριστοαδελφοί.